Σταθερό μέτωπο με κοινό αίτημα την απόσυρση του νομοσχεδίου για το νερό ζητούν κόμματα, φορείς και φυσικά οι εργαζόμενοι των ΔΕΙΑ της χώρας, μεταξύ αυτών και η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης και Αποχέτευσης Ιωαννίνων. Δήμοι και φορείς διαχείρισης και αυτοί αντίθετοι στο νομοσχέδιο της κυβέρνησης και ξεκαθαρίζουν σε όλους τους τόνους ότι δεν συντάσσονται με τα σχέδια της κυβέρνησης και τις αλλαγές. Τη Δευτέρα το πρωί, σε συνέχεια άλλων κινητοποιήσεων που είχαν γίνει την προηγούμενη εβδομάδα, οι εργαζόμενοι βρέθηκαν έξω από το Δημαρχείο των Ιωαννίνων και για ακόμη μια φορά δήλωσαν την αντίθεσή τους στα επιχειρούμενα σχέδια της κυβέρνησης αναφορικά με την αλλαγή και τη μετονομασία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας σε Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων. Ουσιαστικά τάσσονται όλοι κατά των κυβερνητικών σχεδίων και ζητούν να σταματήσει η συζήτηση και να αποσυρθεί το νομοσχέδιο, δηλώνοντας ότι δεν θα υποχωρήσουν και δεν θα επιτρέψουν την όποια ιδιωτικοποίηση της χρήσης του νερού. Ανάλογες δηλώσεις από τη βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Ιωαννίνων Μερόπη Τζούφη, από τον πρόεδρο του Νομαρχιακού Τμήματος ΑΔΔ Ιωαννίνων Χρήστο Γρίβα, ενώ από την πλευρά του ΚΚΕ δηλώσεις για το θέμα έκανε η Όλη Τσουμάνη. Από την πλευρά του, το Εργατικό Κέντρο και ο εκπρόσωπός του δήλωσε ότι στη ΔΕΙΑΗ υπάρχει μείωση του μόνιμου προσωπικού κατά 50% σε σχέση με τη δεκαετία του 2000, ενώ ο όγκος των εργασιών έχει αυξηθεί κατά 50%. Ενισχύουμε, είπαν, τον αγώνα για πλήρη σταθερή εργασία για όλους τους εργαζόμενους με ουσιαστικές αυξήσεις μισθών. Το νερό είναι κοινωνικό αγαθό και ως τέτοιο πρέπει να παραμείνει. Αποδείχθηκε όμως τελικά μετά τις πιέσεις που ασκήσαμε στις συζητήσεις που έγιναν ότι ήταν μια ξεκάθαρη πολιτική απόφαση της κυβέρνησης να βάλει σαν όρο ότι η διαχείριση όλων των υδάτων της χώρας μας θα εποπτεύεται και θα ελέγχεται από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Μια υποστελεχωμένη αρχή, όπως τουλάχιστον λένε τα ίδια τα στελέχη της, που δεν έχει εμπειρία στον τομέα των υδάτων και της οποίας τα αποτελέσματα τα είδαμε όλοι στον τομέα της ενέργειας με τις υπέρογγες αυξήσεις στο ρεύμα. Όλα αυτά συμβαίνουν ενώ είναι σε όλους γνωστό ότι οι ρυθμιστικές αρχές έχουν ως αντικείμενο να εποπτεύουν και να ρυθμίζουν τις ελεύθερες αγορές που λειτουργούν υπό συνθήκες ανταγωνισμού. Η διαχείριση των υδάτων στην Ελλάδα είναι υποκαθεστώς νόμιμου μονοπωλίου και επιβάλλεται από την νομοθεσία να είναι υπό δημόσιο έλεγχο. Δεν είναι εμπορικό προϊόν που πρέπει να ελεγχθεί. Μία ανεξάρτητη αρχή δεν μπορεί να διασφαλίσει τον δημόσιο χαρακτήρα του νερού και οι αυξήσεις που θα προκύψουν στις τιμές του νερού μπορούν να ακολουθήσουν το παράδειγμα του τομέα της ενέργειας, με τους καταναλωτές να μην προστατεύονται και να βλέπουν αυξήσεις στις τιμές. Δηλαδή, αντί να προστατευτούν οι καταναλωτές και να συγκρατηθούν οι τιμές, να δούμε αυξήσεις και στο νερό αντίστοιχες με αυτές του ρεύματος. Τον ΣΥΡΙΖΑ και την κοινοβουλευτική του ομάδα, η οποία στέκεται απέναντι σε όλα αυτά τα νομοσχέδια της ιδιωτικοποίησης των δημόσιων αγαθών. Είμαστε εδώ μαζί με τους εργαζόμενους της ΔΕΙΑΗ και τους υπόλοιπους εργαζόμενους που συμπαρίστανται για να εκφράσουμε την πλήρη αντίθεσή μας στην ψήφιση αυτού του νομοσχεδίου που βάζει τα φόπλακα στο νερό ως δημόσιο αγαθό. Βεβαίως, αυτό μπήκε από τη Νέα Δημοκρατία σκόπιμα ως προαπαιτούμενο για την εκταμείευση των χρημάτων του Ταμείου Ανάκαμψης, ώστε να δημιουργήσει περαιτέρω προβλήματα. Εμείς δεσμευόμαστε για την επαναφορά των δημόσιων επιχειρήσεων υπό δημόσιο έλεγχο, γιατί το νερό είναι κοινωνικό αγαθό και βεβαίως η ιδιωτικοποίησή του θα οδηγήσει σε σοβαρότατα προβλήματα και για τις εργασιακές σχέσεις των εργαζομένων, αλλά πολύ περισσότερο για την ποιότητα του νερού, όπως επίσης και για το κόστος για τους πολίτες. Όπου αυτό επιχειρήθηκε σε ευρωπαϊκές χώρες, τα αποτελέσματα ήταν δραματικά και γι' αυτό ουσιαστικά γυρίζουν πίσω στο να δημοσιοποιήσουν και να κάνουν κάτω από τον έλεγχο του κράτους το νερό και τα υπόλοιπα δημόσια αγαθά. Σε αυτή την κυβέρνηση, σε αυτή την κατεύθυνση θα κινηθούμε εφόσον ο λαός μας δώσει τη δυνατότητα στην επόμενη πολύ σημαντική πολιτική μάχη που έχουμε μπροστά μας. Για μία ακόμα φορά να εκφράσει την αλληλεγγύη στα δίκαια αιτήματά τους. Ζητάμε την άμεση απόσυρση του νομοσχεδίου. Το νερό είναι δημόσιο αγαθό. Δεν είναι εμπόρευμα. Ανήκει στο λαό. Γιατί το νερό είναι κοινωνικό αγαθό. Μπορεί πολλοί να το λένε στα λόγια και να χύνουν κροκοδίλια δάκρυα. Όμως η εξέλιξη με την ψήφιση του νομοσχεδίου αυτό σήμερα είναι συνέπεια μιας πολιτικής που εφαρμόζεται επί δεκαετίες. Θεωρούμε ότι αυτό το νομοσχέδιο πρέπει να μείνει στα χαρτιά. Ο λαός με την πάλη του και τον αγώνα του να το ρίξει στο σκουπιδοτενεκέ της ιστορίας.